Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λέγομαι Μαρία Καραβελάκη, είμαι αναλύτρια εκπαιδευτικών συστημάτων και εκπροσωπώ την εταιρεία Intelearn, η οποία ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1989 ουσιαστικά, με τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό λογισμικό για όλες τις ηλικίες μαθητών, από προνήπιο και άνω, και για ενήλικες. Έχουμε πάρα πολλές εφαρμογές κυκλοφορεί στην αγορά σε CD-ROM και σε e-learning μορφή. Τα CD-ROM πουλούνται μέσω καταστημάτων, τα e-learning εφαρμογές είναι κρεμασμένες σε κάποιες πλατφόρμες και πουλούνται μέσα από εκεί. Έχουμε κάνει localization και μεταγλώτιση εκπαιδευτικών τίτλων του εξωτερικού και επενδύουμε πολύ στην έρευνα και στην ανάπτυξη επάνω σε εφαρμογές που φτιάχνουμε. Εδώ είναι κάποιοι από τους τίτλους που υπάρχουν στα καταστήματα και έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά. Όπως είπα, είναι από την προσχολική ηλικία μέχρι και τους ενήλικες που το πεδίο ενασχόλησης της εταιρείας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεκινήσαμε να μπούμε και στον χώρο των apps εφαρμογών. Έχουμε κάποιες αρχές που ακολουθούμε για τη χρήση των apps από τα παιδιά. Ο πρώτος τομέας με τον οποίο ασχολούμαστε είναι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και μέχρι 7 χρονών. Τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι οι κινητές συσκευές δεν αντικαθιστούν την ανάγκη του παιδιού να αυτενεργήσει το περιβάλλον του, χρησιμοποιώντας το σώμα του και ανακαλύπτοντας τον κόσμο γύρω του. Και ότι καλύτερα οι κινητές συσκευές να μην χρησιμοποιούνται από παιδιά κάτω από 2 και 2,5 ετών. Επίσης, δεν πρέπει η κινητή συσκευή να αποτελεί κίνητρο για το παιδί για να κάνει κάτι, για να φάει, ας πούμε, για να απασχοληθεί και να φάει, να χρησιμοποιεί κινητή συσκευή προκειμένου να παίξει εκείνη την ώρα, γιατί έτσι του γίνεται ουσιαστικά εθισμός από ένα σημείο και μετά, το οποίο είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Επίσης, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται είναι καλό από το παιδί. Οι apps εφαρμογές είναι να αντιστοιχούν στο γνωσιακό επίπεδο του παιδιού και να βοηθούν να δραστηριοποιηθεί το μυαλό του, ανακαλύπτοντας και εμπεδώνοντας καινούργιες έννοιες. Εμείς, επειδή ακριβώς όπως είπα, ασχολούμαστε με συγκεκριμένο αντικείμενο σε άλλη μορφή, αλλά η φιλοσοφία είναι ίδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό το λόγο και έχουμε ακούσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών, των γονιών, των ειδικών παιδαγωγών και ενός πολύ μεγάλου αριθμού γενικά ανθρώπων που προσφέρουν στο κομμάτι, που δουλεύουν στο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πριν λίγα χρόνια, η ιδέα του να δώσεις μια κινητή συσκευή σε ένα πιτσιρίκι, το με λερωμένα δάχτυλα, να τη χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή, ήταν στη σφαίρα της φαντασίας, ήταν κάτι μη αποδεχτό από τους γονείς. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε πλέον ότι τα κινητές συσκευές έχουν καθιερωθεί για χρήση από παιδιά και παρατηρούμε ένα αυξανόμενο αριθμό apps για παιδιά όλων των ηλικιών. Το 2012 η Disney έκανε μία έρευνα σε Βρετανούς γονείς και διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, το 75% αυτών, χρησιμοποιεί τη φορητή του συσκευή για να δουλέψει apps μαζί με τα παιδιά του. Το 56% δήλωσε ότι έχει κατεβάσει τουλάχιστον μία εφαρμογή για χρήση από τα παιδιά του και το 37% ότι οι apps εφαρμογές είναι αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής οικογενειακής ζωής. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, έχουν υλοποιηθεί, όπως είπα και πριν, πάρα πολλές εφαρμογές για παιδιά, οι οποίες, όπως είδαμε και πιο νωρίτερα από τον προσαλαλήσαντε, είναι είτε παραμύθια, είτε παιχνίδια. Καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα θεματικών πεδίων και είναι πραγματικά αξιόλογες. Την ελληνική αγορά έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε το θέμα της γλώσσας και έτσι οι εφαρμογές που κυκλοφορούν κατά κόρον στην αγγλική γλώσσα εδώ δεν είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, παράλληλα, ο σκοπός μας όταν υλοποιούμε μια εφαρμογή είναι να αναπτύξουμε το θέμα της ελληνικής γλώσσας στο παιδί. Να τη διδάξουμε και να την αναπτύξουμε παράλληλα. Επίσης, οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι πολυμεσικές, δηλαδή να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο, αλλά όσο σε μεγάλη έκταση, τον ήχο, την ανθρώπινη φωνή, την κίνηση, οτιδήποτε μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον του παιδιού με σκοπό να εστιάσει τη γνώση. Και παράλληλα πρέπει να είναι διαδραστικές, δηλαδή να αντιδρούν σε κάθε
θετικά, αρνητικά, ενθαρρυντικά μάλλον, σε κάθε ενέργεια του παιδιού. Οι τομείς που θα πρέπει να καλυφθούν κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα, είναι οι τομείς της προσχολικής ηλικίας, του δημοτικού σχολείου, αλλά και της ειδικής αγωγής, η οποία είναι μια αγορά η οποία πραγματικά χρειάζεται τόσο τις κινητές συσκευές, τις ταμπλέτες ουσιαστικά για μας, όσο και τις εφαρμογές οι οποίες θα θαρρύνουν το παιδί και θα το παρατρύνουν να δουλέψει και να ξεπεράσει προβλήματα μαθησιακά που έχει. Και αυτά, παιδιά, είναι πάρα πολλά. Μέσα από την εμπειρία μας με την υλοποίηση παραμυθένιων περιβαλλόντων με σκοπό το να προσφέρουμε γνώση στο παιδί, ξεκινήσαμε την υλοποίηση μια σειράς εφαρμογών, οι οποίες θα είναι έτοιμες για περιβάλλον Android, ταμπλέτες, το Πάσχα περίπου. Αυτές οι εφαρμογές εστιάζουν σε διάφορα συγκεκριμένα γνωσιακά πεδία. Ένα θεματικό πεδίο είναι τα χρώματα, όπου είμαστε στον χώρο του νηπιαγωγείου και της ειδικής αγωγής. Πάντα αυτά τα δύο κατά κανόνα πολλές φορές πάνε μαζί, όχι πάντα. Όπου έχουμε αντιστοιχείς χρωμάτων, επιλογές χρωμάτων, χωρίζουμε τα αντικείμενα, άλλων τα χρώματα, ταιριάζουμε χρώμα με αντικείμενο που έχει το χρώμα αυτό. Απλές δραστηριότητες, οι οποίες όμως στοχεύουν στο συγκεκριμένο γνωσιακό θέμα. Σχήματα με παρόμοια φιλοσοφία. Βρες το σχήμα που έχει το τάδε χρώμα ή βρες το τάδε σχήμα. Ζώα. Ταιριάζω το ζώο με το κεφάλι, με την ουρά, με το τι παράγει, με το τι τρώει. Εδώ πάμε στις θέσεις στο χώρο, που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στην πρώτη δημοτικού και στον νηπιαγωγείο, και έχουμε θέσεις στο χώρο προς το πρώτο, τελευταίο, μεσαίο αντικείμενο, σε μια σειρά αντικειμένων. Δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Βάλε ένα αντικείμενο σε σωστή θέση σε σχέση με ένα άλλο αντικείμενο. Πάμε και στις λέξεις, ελληνικές λέξεις. Έχοντας μια πολύ μεγάλη εμπειρία από μια σειρά που είχαμε κυκλοφορήσει για τη λογοθεραπεία, 3 διαφορετικά προγράμματα με πάρα πολύ υλικό μέσα, επιλέξαμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή app που να έχει στόχο να μπορέσει το παιδί να παίξει με τις λέξεις, τόσο να την αναγνωρίσει τη λέξη μέσα από την εικόνα, να την γράψει και να παίξει και να ταιριάξει λέξη με εικόνα κ.ο.κ. Πιστεύω θα είναι μια εντυπωσιακή και πολύ χρήσιμη εφαρμογή, η οποία θα επεκταθεί αργότερα στις συλλαβές κ.ο.κ. Τα γράμματα είναι επίσης μια άλλη εφαρμογή πάλι για την ελληνική γλώσσα. Βρίσκω το πρώτο γράμμα, βρίσκω το γράμμα που λείπει κ.ο.κ. Η ορθογραφία, όπου εδώ στηρίζουμε τα βιβλία της γλώσσας των αντιστοίχων τάξεων πρώτης, δευτέρας και γάμα δημοτικού. Οι αριθμοί επίσης, όπου εδώ έχουμε σύνολο αριθμών, αναγνώριση αυτών, μεγαλύτερο, μικρότερο, ίσο. Και ζητάμε στο παιδί να βρει ένα αριθμό, σε μια ομάδα αριθμών, να ταιριάξει τη γραφή με το σύμβολό του κ.ο.κ. Επίσης, η προπαίδεια μας έχει δείξει εμπειρία ότι είναι ένας χώρος όπου οι γονείς πραγματικά δυσκολεύονται να αποδεχτούν το παιδί τους, δεν μπορεί να εμπεδώσει την προπαίδεια. Και εκεί εστιάζουμε επίσης με χάρουμενα βατραχάκια και διάφορα άλλα τέτοια είδους σενάρια εφαρμοσμένα σε παιχνίδια. Και επίσης οι πράξεις, όπου εδώ πάλι το καλούμε το παιδί να κάνει μαθηματικά, βασικά μαθηματικά για το δημοτικό περισσότερο, και να δώσει το σωστό, να απαντήσει σε μια ερώτηση βάζοντας το άθροισμα με την πράξη αφαίρεση, πρόσθεση, πολλαπισμό ή διαίρεση με το αποτέλεσμά της. Για να ολοκληρώσω, οι κινητές συσκευές και εφαρμογές τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εφαλτήριο για την εισαγωγή των παιδιών στον κόσμο της τεχνολογίας. Και ενώ παράλληλα μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά ασκώντας τα σε νοητικές δραστηριότητες και μπεδώνοντας έννοιες. Οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει να καθοδηγήσουν το παιδί και να το κατευθύνουν στην αξιοποίηση των εργαλείων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ.